Λοιπόν, το παιχνίδι μας λέγεται «Τι θα γινόταν αν». Mm-hmm. Απαντάς σε υποθετικές ερωτήσεις. Μάλιστα. Δεν απλές ερωτήσεις όμως, νομίζεις. Αυτό φοβάμαι. Να ξεκινήσω. Ναι. Τι θα γινόταν αν για να γίνει τριπλά πλατινένιος ο δίσκος, τι να λέμε τώρα, με το Σταμάτη Κραουνάκη, έπρεπε να γίνεις παρουσιάστρια reality στην τηλεόραση. Αν θα το έκανα. Ναι, τι θα γινόταν, θα το έκανες ή θα έλεγες με τίποτα. Προκειμένου να γίνει πλατινένιος ο δίσκος, θα το έκανα. Όχι, θέλω να γίνει πλατινένιος ο δίσκος. Πρόσεξε, γιατί λέμε για reality, υπάρχουν διάφορα reality. Δηλαδή, μπορώ να σου ονοματίσω για να δω αν θα πει ναι. Η ερώτηση έχει γίνει. Δεν θα μου πει τώρα τι ερώτηση. Εντάξει, το δέχομαι. Λοιπόν, τι θα γινόταν αν για να εξασφαλιστείς οικονομικά για το υπόλοιπο τη ζωή σου έπρεπε όλες σου επόμενες συνεργασίες να είναι με ανθρώπους που δεν εκτιμάς. Δεν θα το έκανα, παρότι ωραία θα ήταν να συμβεί το πρώτο. Φαίνεται στη μούρη μου όταν κάτι δεν με κάνει να νιώθω καλά, οπότε δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Τι θα γινόταν αν, για να μην κυκλοφορήσουν ξανά fake news για την προσωπική σου ζωή, έπρεπε να κάνεις ντουέτο με το Sneak. Ωραία, αυτό είναι πολύ κολλασμένο. Ποια σκέπη. Αυτή είναι η χειρότερη. Και όποιος τη διάλεξε είναι τραγωδία. Δεν ξέρω τι να πω. Θα ενημερώσω αυτό με τη διάλεξη. Λοιπόν, θα έπαιρνα το απέσιο να γράφω το θέλω για τη ζωή μου. Ναι, ναι. Ναι, τα fake news, σιγά, τι να αυτό γράψουμε. Αυτό θα διάλεγα. Να σου πω και κάτι, έχεις συμβεί πολλές φορές, οπότε δεν πειράζει, είσαι συνηθισμένη. Ακριβώς. Ενώ το άλλο δεν ξέρεις. Όχι, δεν είμαι συνηθισμένη, δεν μου αρέσει καθόλου. Αλλά τέλος πάντων, δεν έχει συμβεί. Και του άλλου μου του δίλα, λέγεται. Θα διάλεγα. Εγώ γελάω, γιατί το κάνω ξανά. Το κάνω ξανά. Το κάνω πολύ εικόνα. Το ραπάρισμα, οκ, αυτά που λέγονται. Τι θα γινόταν αν για να ξεπεράσεις τη συστολή σου έπρεπε καθημερινά να ανεβάζεις ένα vlog στο YouTube για τη ζωή σου με το Σπύρο. Δηλαδή, παίρνεις την καθημερινότητά σας λίγο, το καφεδάκι που πίνετε, μια βόλτα που θα πάτε κτλ. Τα ανεβάζεις στο YouTube. Δεν θα το έκανα γιατί δεν θέλω να ξεπεράσω εντελώς τη συστολή μου. Μου αρέσει. Ναι, σαφέστατη. Σαφέστατη. Αν σου πω, τελειώσαμε. Αυτές ήταν. Δεν ήταν τόσο. Εντάξει, ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Θα κάτσω να τις δω τώρα όλες. Ό,τι έχετε κάνει μέχρι σήμερα, να δω αν είχε ξανά άλλη τέτοια ερώτηση. Έχει. Αυτή με το Sneak με τσάκιση. Πολύ, σε πολλούς έχουμε κάνει. Πολύ δύσκολες. Σας συγχωρώ τότε. Δεν είσαι. Σε υπερευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Και σου ευχόμαστε τα καλύτερα, Ελεονόρα. Και εγώ σε εσάς. Να είστε καλά. Όλα καλά να μας πάνε από εδώ και πέρα. Αμήν. I mean.